Μου πεις και βαριά λέξη τότε, κρεμάλα. Κύριε Πριώτη, τα κριτήρια είναι δεδομένα. Απεικονίζουν, αντικατοπτρίζουν τη συνολική συμπεριφορά του κάθε στελέχους και με αυτά τα κριτήρια θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Εν πάση περιπτώσει, περιμένετε λίγες μέρες. Ο κύριος Στράτος Μπαλής από την τηλεόραση της ΝΕΤ. Δεξιά σας, κύριε Πρόεδρε. Αλλαγές στο ακαδημαϊκό άσυλο και στις ρυθμίσεις για τις συγκεντρώσεις που κλείνουν το δρόμο. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε συγκεκριμένα προς ποια κατεύθυνση θα κάνετε αυτές τις αλλαγές και αν πιστεύετε πως και στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας θα έπρεπε να είχατε πάρει πιο τολμηρές αποφάσεις, καθώς και δικά σας στελέχη αναγνωρίζουν πως ο τομέας αυτός έχει κοστίσει αρκετά στην κυβέρνησή σας. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είμαστε αναμφισβήτητα μια δημοκρατική κοινωνία. Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και πέρα από την κοινωνία και η κυβέρνηση αυτή υιοθετεί στην πράξη αντιμετώπιση και συμπεριφορά που συμβαδίζει με το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που γίνεται βίαιη και εξόφθαλμη καταστρατήγηση των δημοκρατικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μία από αυτές, δεν μπορεί 20 και 30 άνθρωποι να κλείνουν όλη την Αθήνα, να το πω απλά. Δεν γίνεται, είναι αδιανόητο. Κανείς δεν αφαιρεί το δικαίωμα σε κανέναν να διαμαρτυρηθεί, να διεκδικήσει, αλλά και αυτό ακόμα μπορεί να γίνει με όρους που δεν ταλαιπωρούν εκατομμύρια άλλους συμπολίτες, εργαζόμενους. Το δεύτερο που αναφέρατε είναι το πανεπιστημιακό άσυλο. Ακούστε, φοβούμαι ότι παραέχει παρεξηγηθεί αυτή η έννοια στον τόπο μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Διότι οι δημοκρατικές ελευθερίες, η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία του συνέρχεστε, είναι δεδομένη. Έχει καταλήξει λοιπόν το άσυλο, το οποίο θεσμοθετήθηκε για να εγγυάται την ελευθερία, την απρόσκοπτη διακίνηση των ιδεών, να γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, εν πάση περιπτώσει, άντρο ανομίας, βίας, απροκάλυπτης βίας. Και αυτό παραβαίνει τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων, διδασκόντων, διδασκομένων στους χώρους αυτούς, αλλά στη τελική ανάλυση είναι πρόκληση για την ίδια την κοινωνία και για μια ευνομούμενη πολιτεία. Λέω λοιπόν ότι αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει. Και να εκλείψει τώρα. Κάναμε ήδη με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, για τον νομοπλαίσιο δηλαδή, για τα πανεπιστήμια, ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάνει πολύ πιο, αν θέλετε, εύκολη τη λήψη αποφάσεων στην κατεύθυνση του να μπορεί να ζητήσουν οι Βρετανικές αρχές την παρέμβαση των δυνάμεων. Όμως, οφείλω να σου το πω ευθέως, αισθάνομαι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές, οι Βρετανικές, όχι ανέτια, έχουν δισταγμό να το κάνουν. Γιατί αυτοί θα πρέπει να ζήσουν για την επόμενη μέρα με εκείνους τους λίγους που πρωτοστατούν στις βιαιότητες. Είναι λοιπόν ένα θέμα προβληματισμού. Και είμαι διατεθειμένος να πάμε σε βήματα ακόμα πιο προχωρημένα στην κατεύθυνση αυτή. Αυτό είπα χτες, αυτή είναι η απόψή μου και σε αυτήν επιμένω. Ο κύριος Γιάννης Σαραντάκος από το Έθνος. Κύριε Πρόεδρε, περιγράψατε τις τελευταίες ημέρες ειδικότερα μία πολύ άσχημη, τραγική εικόνα, θα έλεγα, για την οικονομία. Και μάλιστα είπατε ότι πήγατε τις εκλογές, γιατί δεν αντέχει ο τόπος την παρατεταμένη εκλογολογία στην οποία, όπως είπατε, κατευθύνει το Πασόκ. Εάν στις 4 Οκτώβρη κανένα κόμμα δεν πάρει αυτοδυναμία, εσείς είστε έτοιμος να συνεργαστείτε με το Πασόκ ή ακόμα και με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, αν το επιτρέπουν τα αριθμητικά δεδομένα, για να βάλετε φρένο σε μία πολιτική αστάθεια εν μέσω κρίσης? Ευχαριστώ. Καταρχήν, κύριε Σαραντάκο, ποτέ ούτε έχω μιλήσει, ούτε περιγράψει, ούτε υπενιχθεί για τραγική κατάσταση της οικονομίας. Λέω, το πιστεύω και αποδεικνύεται από τους αριθμούς, όχι τους δικούς μας αριθμούς, της Eurostat, τους ευρωπαϊκούς δηλαδή αριθμούς, ότι η ελληνική οικονομία και κοινωνία βιώνει την κρίση υπιότερα από, αν όχι όλες τις άλλες, τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν η Γερμανία έχει ύφεση που πάει ο ρυθμός ανάπτυξης στο μείον 5%,
και εκεί περίπου κινούνται και όλες οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης πάνω κάτω. Εμείς που θα είμαστε λίγο πάνω, λίγο κάτω από το μηδέν, είναι σαφής η διαφορά. Όταν στην Ισπανία η ανεργία βρίσκεται σε εκρηκτική πορεία, ξεπερνάει το 17% και εμείς έχουμε μια... Κακό είναι ότι έχουμε αύξηση, δεν υπάρχει αμβολία, αλλά εν πάση περιπτώσει ελεγχόμενη αύξηση, η ανεργία και μέσα στην καρδιά της κρίσης είναι χαμηλότερη από ό,τι ήταν το 2004. Αυτή είναι η αλήθεια. Σημαίνει ότι όχι, δεν βρισκόμαστε σε τραγική κατάσταση. Εκείνο όμως που αυτή τη στιγμή προέχει είναι επιτέλους να δούμε κατάματα τις χρόνιες παθογένειες που έχουμε. Και νομίζω ότι τις έχω παρουσιάσει πολύ πολύ καθαρά και στο διάγγελμα της περασμένης Τετάρτης και χτες. Είναι ανάγκη να θεραπεύσουμε τις λειτουργίες του δημόσιου τομέα, αναφέρομαι κυρίως στην διάσταση των δαπανών. Είναι ανάγκη να χτυπηθούμε ευθέως, ανοιχτά, με τη φοροδιαφυγή. Δεν μίλησα ποτέ για αύξηση φόρων, αλλά εννοώ ότι δεν μπορεί κανένας να κλέβει, με συγχωρείτε για την οξύτητα της έκφρασης, στο κοινωνικό σύνολο, επιτέλους. Και τρίτον, να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ορμή τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτή είναι η συνταγή. Και η συνταγή αυτή, όχι μπορεί, είναι βέβαιο ότι θα αποδώσει. Χρειάζονται όμως προσπάθεια, συνεκτική προσπάθεια, επίμονη, συνεπή, 2 ετών. Δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας. Εγώ πιστεύω ότι αυτά μπορεί να τα κάνει μόνο μια κυβέρνηση που έχει καθαρή στόχευση, καθαρό πολιτικό λόγο, καθαρό μήνυμα, την απόφαση να προχωρήσει σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις, αυτόν τον, αν θέλετε, ανηφορικό δρόμο, κατά συνέπεια πιστεύω σε ισχυρές πλειοψηφίες. Δεν πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας μπορεί να βοηθήσουν σε τέτοιες καταστάσεις και πάντως δεν πιστεύω ότι τα αντικειμενικά δεδομένα της πολιτικής ζωής της χώρας δείχνουν ή επιτρέπουν μια τέτοια προοπτική. Εν πάση περιπτώσει, επειδή με ρωτήσατε και κάτι πολύ συγκεκριμένο, έχω ξεκαθαρίσει απόλυτα εδώ και πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα, την άποψή μου για το Λάος. Εγώ πιστεύω, και το πιστεύω βαθύτατα, ότι είναι ένα κόμμα με ακραία ανευθυνολογία, κουρέπει στο λαϊκισμό, με τα άκρα δεν συνεργάζομαι και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία σκέψη, καμία προοπτική, καμία πρόθεση τέτοιας συνεργασίας. Κύριος Δημήτρης Παλαιολόγος από το Alter. Στα αριστερά σας, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα επιμείνω λιγάκι στην ερώτηση σε σχέση με το θέμα της πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Και τούτο γιατί προεκλογικά, τις παραμονές των ευρωεκλογών, σε συγκεκριμένη συνέντευξη σε ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι, είχατε σπεύσει να δεσμευτείτε ότι σε καμία περίπτωση εσείς ο ίδιος δεν θα προκαλούσατε πρόορη προσφυγή στις κάλπες για το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και μάλιστα με δεδομένη την οικονομική κρίση, την οποία σήμερα επικαλείστε, η οποία ήταν και σε εξέλιξη και συνεχίζεται. Το πρώτο ερώτημα, υποερώτημα είναι, ποιος ήταν ο δραματικός λόγος τρεις μήνες μετά την ήττα στις ευρωεκλογές που σας ώθησε να αναιρέσετε αυτό που είχατε πει σε εκείνη τη συνέντευξη προεκλογικά? Και το δεύτερο, με δεδομένο ότι έχετε επίγνωση του εκλογικού νόμου του συγκεκριμένου με το οποίο πηγαίνετε στις εκλογές, ο οποίος δεν δίνει δυνατότητα, μάλλον δίνει πολύ δύσκολα τη δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης και υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να έχουμε ακυβερνησία, αστάθεια και αβεβαιότητα για παρατεταμένο, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναρωτιέμαι λοιπόν, πέρα από τους λόγους που σας οδήγησαν, ποιος ήταν ο βασικός δραματικός λόγος που σας οδήγησε σε αυτή την αλλαγή στάσης? Το δεύτερο, μήπως τελικά, εφόσον έχετε αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβέρνηση συνασπισμού, εγώ θα έλεγα μήπως στο μυαλό σας είχατε όντως αυτό το ενδεχόμενο κυβέρνηση συνασπισμού, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσετε αυτή την οικονομική κρίση που είναι δύσκολη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μια μονοκομματική κυβέρνηση, ή ήταν μια επιλογή ηρωικής εξόδου από την πολιτική? Ποτέ δεν είπα, μάλλον είπα και επιμένω ότι εγώ θα προκαλούσα ποτέ εκλογές για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Και μάλιστα όταν υπάρχει απόλυτη σύμπτωση στο πρόσωπο. Αυτό είναι το κωμικοτραγικό, το τραγελαφικό της υπόθεσης. Θα σεβόμουν μια άποψη που θα έλεγε δεν εκτιμούμε ότι πρέπει να επανεκλεγεί ο κύριος Παπούλιας, εμείς προτείνουμε κάποιον άλλον. Αλλά το να συμφωνείς στο πρόσωπο και να λες εκβιάζω εκλογές
και μετά μπορεί να το ψηφίσουμε, είναι κατά την άποψή μου μια απαράδεκτη στάση. Αυτό συνεκτιμόμενο με την πραγματική κατάσταση. Δηλαδή την ανάγκη να εφαρμοστούν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Αν θέλετε, μπορεί να σας συνοπτικά να τις ξαναπαρουσιάσω, αλλά έγινε νομίζω αρκετά αναλυτικά χτες. Και με το δεδομένο ότι η χώρα εστίρετο σε μια πεντάμινη ή εξάμινη προεκλογική περίοδο, με οδήγησαν στη δύσκολη απόφαση να αποφασίσω, δηλαδή, να πάμε σε εκλογές και να αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες ποιος θέλει, ποιος πιστεύει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση και να βάλει τα οικονομικά πράγματα στη χώρα στο δρόμο που χρειάζεται. Όλα τα άλλα είναι δικές σας σκέψεις. Όπως είπα, πιστεύω καθαρά ότι αυτές τις πολιτικές μπορεί να τις εφαρμόσουν μόνο ισχυρές κυβερνήσεις και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας, και μάλιστα σε μια χώρα που ούτε η πολιτική μας παράδοση ούτε τα αντικειμενικά δεδομένα δείχνουν σε αυτή την κατεύθυνση. Καθαρές κουβέντες. Εγώ λοιπόν πηγαίνω στους Έλληνες πολίτες και τους λέω, επειδή μιλήσατε για ηρωική έξοδο, έτσι έχουν τα πράγματα, είμαι διατεθειμένος να το κάνω, θα το κάνω, θέλω τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σου για να το παλέψουμε και να το κερδίσουμε μαζί αυτό το στίχημα. Και μπορούμε να το κερδίσουμε το στοίχημα. Έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια δύσκολα, αλλά μπορούμε να το κερδίσουμε το στοίχημα. Ο κύριος Διονύσης Νασόπουλος από την εφημερίδα Τα Νέα. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι έχετε σχεδιάσει μια προσωπική μάχη σε αυτές τις εκλογές και αισθάνομαι ότι δεν θέλετε και το κόμμα σας να φαίνεται τόσο πολύ σε αυτή την αναμέτρηση. Από την περασμένη Τετάρτη που προχωρήσατε στην εξαγγελία της προκήρυξης των εκλογών, έχετε πει 2-3 φορές, αν έχω μετρήσει σωστά, ότι οι πολίτες θα κρίνουν τον Πρωθυπουργό που θα διαχειριστεί την οικονομική κρίση. Η αίσθηση δική μου είναι ότι θέλετε μια προσωπική μονομαχία, στην λογική εγώ ή ο κύριος Παπανδρέου, για την διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ποια από τις κρίσεις που διαχειριστήκατε την τελευταία πενταετία θεωρείτε ότι αποτελεί το εχέγγυο ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και αυτή την κρίση? Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι στις βασικές γραμμές η πολιτική που ακολουθήσαμε ήταν σωστή, παραγωγική για τον τόπο, και η οικονομική πολιτική και η εξωτερική πολιτική. Και επειδή όταν μιλούμε για κρίσεις συνήθως αναφερόμαστε εθνικά θέματα, νομίζω έχω κατεγράψει καλές επιδόσεις εκεί. Μιλήσατε για το πρόσωπό μου. Βεβαίως είναι συλλογική η προσπάθεια. Είμαστε ένα μεγάλο κόμμα, έχουμε πολλά στελέχη, καλά στελέχη, και μαζί, όλοι μαζί θα δώσουμε αυτή τη μάχη. Αλλά αναμφισβήτητα, πέρα από την επιλογή πολιτικού χώρου, πέρα από την επιλογή προγράμματος, που είναι πολύ ουσιαστικά, βεβαίως έχει και σημασία και το πρόσωπο. Και προς Θεού δεν θέλω να εκλειθεί αυτό ως... Είναι δεδομένο όμως. Όταν καλούν οι πολίτες να ψηφίσουν, λένε προτιμώ αυτό το κόμμα, προτιμώ αυτό το πρόγραμμα, αυτή την πολιτική, προτιμώ ή δεν προτιμώ και αυτόν τον πιθανό πρωθυπουργό. Κατά συνέπεια είναι εύλογο όλα αυτά να συνεκτιμώνται. Και αφού το αναφέρετε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε μια τέτοια προεκλογική περίοδο, πέραν από το, αν θέλετε, την τηλεοπτική συζήτηση, συνέντευξη όλων των πολιτικών αρχηγών, αναμφισβήτητα θα γίνει και συζήτηση των 2, αν θέλετε, υποψηφίων πρωθυπουργών. Ο κύριος Γιώργος Βλάχος από την τηλεόραση του Αλφα. Κύριε Πρόεδρε, από το 1997 που ανάλαβατε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είναι η πρώτη φορά που αφισβητήστε από την ίδια τη βάση του κόμματός σας. Αφισβητούν τις πολιτικές επιλογές. Λένε δηλαδή ότι αναστήσατε το ΠΑΣΟΚ, φέρατε τον Γιώργο Παπανδρέου ένα βήμα πριν από το Μέγαρο Μαξίμου, ότι κάνατε νοματέους τον Γιώργο Καρατζαφέρη και το Λάος, και λένε μια φράση και θα την μεταφέρω. Τι έπαθε ο Καραμπαλής και βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια?
Και θέλω να μου απαντήσετε σε δύο πράγματα. Γιατί δεν κάνατε, αφού είχατε αποφασίσει να κάνετε ίδιο το τοπίο, πολιτικό και οικονομικό, με το σημερινό, γιατί δεν κάνατε ταυτόχρονα εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές, για να υπάρχει και οικονομία στη χώρα, και αν χάσετε και βγει το ΠΑΣΟΚ, θα ψηφίσετε τον πρόεδρο που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ, όποιος και είναι αυτός, που μπορεί να είναι ο κύριος Παπούλιας, μπορεί και να μην είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Βλάχο, να ξεκινήσω με το εξής. Όλοι οι πολίτες, προφανώς και οι πολίτες που προτιμούν τη Νέα Δημοκρατία, έχουν το δικαίωμα σε επιμέρους θέματα να έχουν άποψη και διαφορετική άποψη από μένα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω όμως ότι έχω μια τέτοια σχέση με τους πολίτες που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, που αν θέλετε θα τολμήσω να πω, ξεπερνάει και τις απλές πολιτικές εκτιμήσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάντα πρέπει να συμφωνούν μαζί μου. Δεύτερον, πρέπει να σας πω ότι ένας πολίτης, ορθολογικά κατά την άποψή του, μπορεί να έχει άποψη για το ΑΒ θέμα, αλλά όχι γιατί είμαι φιέστερος από κανένα. Λόγω ιδιότητας μπορεί να έχω μια πολύ πιο σφαιρική εικόνα. Το λέω αυτό με την έννοια ότι καταλαβαίνω πάρα πολύ τον συμπολίτη μου που μου λέει δεν θέλω εκλογές τώρα. Είμαι βέβαιος όμως ότι αν καθόταν 20 λεπτά να συζητήσει μαζί μου ή έστω τώρα που έστω ακούει από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου τους λόγους και τα επιχειρήματα, κάθε μέρα και επίθεται περισσότερο για την ορθότητα της άποψης. Τώρα, εμείς τον Κάρολο Παπούλια θα τον ψηφίσουμε. Δεν συζητείτε αυτό. Από εκεί και πέρα μου λέτε, αν δεν είναι υποψήφιος ο Κάρολος Παπούλιας, αυτό θα εξαρτηθεί από ποιος θα είναι. Δεν πάει να πει ότι όποιος προταθεί εκ προημίου υπάρχει λευκή επιταγή. Εμείς τον Κάρολο Παπούλια θα τον ψηφίσουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι το θεσμικά σωστό, πέρα από την εκτίμηση στο πρόσωπό του. Είχε και ένα άλλο σκέλος η ερώτησή σας, το οποίο... Γιατί δεν κάνατε ταυτόχρονα εκλογές με τις ευρωεκλογές για να υπάρχει... Να σας πω, πολύ καθαρά γιατί. Διότι δεν υπήρχε η απόλυτη, η μη επιδεχόμενη αμφιβολία ή πιθανώς περιθώριο συζήτηση, τοποθέτηση επανειλημμένη του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, ότι θα προκαλέσει, θα εκβιάσει εκλογές για το ζήτημα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Κυρία Βίκη Σαμαρά, από την Απογευματινή. Κύριε Πρόεδρε, να επιμείνω λίγο στο θέμα των συνεργασιών, γιατί δεν τοποθετηθήκατε συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίας των δύο μεγάλων κομμάτων, σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, προκειμένου να μην οδηγηθεί η χώρα σε ακυβερνησία. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ? Ακούστε, νομίζω το εξήγησα, αλλά θα το κάνω και λίγο πιο. Συνεργασία δεν γίνεται στη λογική εάν ένα αποτέλεσμα δεν είναι όπως το επιθυμούμε εμείς, άντε καθίστε σε ένα τραπέζι και παζαρέψτε. Αυτό δεν είναι λύση για τον τόπο. Αυτή τη στιγμή με τον ΠΑΣΟΚ έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Πολύ μεγάλες διαφορές. Εννοώ πολιτικές διαφορές, δεν είναι θέμα προσωπικό ή αντεκλήσεων. Το ΠΑΣΟΚ στην ουσία δεν έχει αναγνωρίσει ότι υπάρχει πραγματικά βαθιά κρίση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεύτερον, δεν έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση. Τρίτον, έχει υιοθετήσει έναν, εντάξει, προς την κυβέρνηση καταγγελτικό λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει έναν λόγο υποσχέσεων, ένα ευχάριστο λόγο, όταν από πουθενά δεν δικαιολογείται αυτό. Εμείς ξέρουμε την κρίση, την αποτυπώνουμε, την έχουμε παλέψει, νομίζω, κατά βάση επιτυχώς. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει για την αντιμετώπιση της σε ό,τι αφορά τις ελληνικές πια ιδιαιτερότητες. Τα είπαμε πολύ αναλυτικά και έχουμε την πολιτική βούληση όχι μόνο να πούμε, αλλά να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Είναι πολύ μεγάλες διαφορές αυτές. Απ' την άλλη πλευρά, προσθέτω και το στοιχείο το οποίο ήδη σας το ανέπτυξα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η αντικειμενική συνθήκη. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, επανειλημμένα, ρητά και δημόσια, έχει απορρίψει μια τέτοια λογική. Κατά συνέπεια, θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος μαζί σας. Δεν είναι ότι έχω κάποια ιδεολειψία και θεωρητικά αφηρημένα απορρίπτω το ενδεχόμενο. Πιστεύω όμως ότι
δεν υφίστανται οι αντικειμενικές συνθήκες. Και εν πάση περιπτώσει, ακούστε, το προέχον εδώ ποιο είναι? Το προέχον είναι να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά θέματα. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιλέξουμε εκείνους και εκείνον που μπορεί να την κάνει αυτή την πολιτική. Ο κύριος Πέτρος Μποτσαράκος από την τηλεόραση του Star και το Star.gr. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς πριν ένα χρόνο στην ίδια αίθουσα είχατε ουσιαστικά υιοθετήσει την άποψη πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Σήμερα επιμένετε σε αυτή την άποψη ή έχετε μετάνιωση? Είπα πριν από λίγο και δεν έχω κανένα πρόβλημα να επαναλάβω. Ήταν λάθος μου. Δικό μου λάθος. Έκανα λάθος πέρσι. Κυρία Χριστίνα Κοραή από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο κύριος Μιχάλης Λιάπης, πρώην υπουργός και μέλος της οικογένειας Καραμαλή, την επομένη του διαγγέλματός σας με το οποίο ανακοινώνατε την απόφασή σας για πρόωρες εκλογές, έκανε δήλωση ότι δεν θα συμμετέχει στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου και μίλησε για ιστορικό λάθος για τη χώρα και ατόπιμα για την παράταξη, δικές του οι φράσεις, και επίσης προειδοποίησε ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περιπέτεια και η Νέα Δημοκρατία σε παρατεταμένη κρίση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Ευχαριστώ. Καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές. Ο κύριος Σταύρος Τζίμας από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο διάστημα ένα υψίστης σημασίας, η εθνική σημασίας έργο, αυτό της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουρκάζ Αλεξανδρούπολης, έχει μπλοκαριστεί. Η νέα κυβέρνηση της Βουλγαρίας εμφανίζεται να επανεξετάζει την αναγκαιότητα του έργου με δηλώσεις του Πρωθυπουργού της πρόσφατες στην Πολωνία και τον κύριο Πούτιν από την πλευρά του να λέει ότι υπάρχουν κι άλλες επιλογές για τη Μόσχα εάν εγκαταληφθεί αυτή η προσπάθεια. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στη γειτονιά μας, στην Αθήνα παρατηρείται μια διπλωματική αδράνεια γύρω από αυτό το θέμα και ήθελα να σας παρακαλέσω να μου πείτε αν σας απασχολεί το θέμα και τι σχεδιάζετε να κάνετε για να ξεμπλοκαριστεί. Κύριε Τζίμα, το μόνο που δεν μπορώ να δεχτώ με όλη την καλή προαίρεση απέναντί σας είναι τη θεωρία για την αδράνεια. Όπως ξέρετε, ένα κεντρικό κομμάτι της πολιτικής μας ήταν να μετατραπεί η χώρα σε ενεργειακό κόμβο. Και αυτό έχει δρομολογηθεί. Είναι ο Μπουρκάς Αλεξανδρούπολη. Θα πω δύο λέξεις μετά για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Είναι ο αγωγός φυσικού αερίου Τουρκίας, Ελλάδας, Ιταλίας. Είναι ο South Stream, αγωγός φυσικού αερίου από την Μαύρη Θάλασσα προς την Βαλκανική και την Ελλάδα. Και είναι το τελευταίο κομμάτι, αν θέλετε, που υπεγράφει πριν από λίγους μήνες και μάλιστα συμπεριλήφθηκε και σε κοινοτική χρηματοδότηση, τον αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας με προοπτική να πάει Ρουμανία και Ουγγαρία. Εγώ πιστεύω ότι ο South Stream προχωρά και θα προχωρήσει και υπάρχει πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές. Εάν τώρα υπάρχουν κάποιες πλευρές που δεν θα τις θεωρούσα κομβικές, που χρειάζεται να επαναδιαπραγματευτεί η Βουλγαρία με τη Ρωσία, αυτό είναι το θέμα το οποίο μπορεί να το δουν. Αλλά θεωρώ ότι η σημασία, η στρατηγική αξία και η πολιτική βούληση να προχωρήσει αυτό το έργο υπάρχει από όλες τις πλευρές. Κυρία Νίκη Ζορμπά από τον Αδέσμευτο Τύπο. Κύριε Πρόεδρε, η μεγάλη πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συχνά ακόμα και αυτά που διάκειται θετικά προς την κυβέρνηση, σας ασκούν δρυμύτατη κριτική. Ήθελα να ρωτήσω αν σας προβληματίζει το γεγονός ότι οδηγεί στις εκλογές μέσα σε ένα εχθρικά επικοινωνιακά περιβάλλον και μάλιστα εν ώψη μιας προεκλογικής μάχης η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σκληρή και τόσο και κρίσιμη. Ευχαριστώ. Να σας πω κάτι. Συνηθισμένο το βουνά στα χιόνια.
Δεν θυμάμαι ποτέ, και αυτό δεν είναι κατηγορία ούτε παράπονο, γνωριζόμαστε όλοι πολλά χρόνια τώρα, να ξέρετε ότι ποτέ δεν έχω εκφράσει παράπονο για αντιμετώπιση από τον τύπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού με ρωτάτε τόσο ευθέως, ναι, πιστεύω ότι συνήθως αντιμετωπίζω υπερβολική κριτική. Έτσι έδωσα τη μάχη στις εκλογές του 2000 και παραλίγο να τις κερδίσουμε, όπως θυμάστε. Έτσι δώσαμε τις μάχες και τις επόμενες φορές και τις κερδίσαμε. Και αν θέλετε, είναι και ένα κίνητρο να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Σας ξαναλέω, αυτή είναι μια δύσκολη εκλογική μάχη, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, αλλά αυτό είναι πέρα από τον εθνικό λόγο που του επέβαλε τις εκλογές, αυτό είναι, πιστεύω, για όλους μας, πάντως σίγουρα για τον ομιλούντα, ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Να τα δώσουμε όλα και να την κερδίσουμε. Ο κύριος Σπύρος Γκουτζάνης από το πρώτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα επιμείνω σε ένα θέμα που ίσως σας είναι λίγο δυσάρεστο. Πέρσι σε αυτή την αίθουσα σας είχαμε ρωτήσει για υπουργούς όπως ο κύριος Ρουσόπουλος και ο κύριος Βουλγαράκης, που με τον προκλητικό και ευνίδιο πλουτισμό τους απασχολούσαν την κοινή γνώμη. Τότε τους είχατε καλύψει πλήρως. Από τότε άρχισε η αντίστροφη πορεία για το κόμμα σας και για την κυβέρνηση. Σήμερα είπατε ότι είναι λάθος, αλλά δεν ξέρω αν εννοείται για τη συμπεριφορά των προσώπων ή γενικώς πολιτικά την υπόθεση Βατοπεδίου. Τέλος πάντων, οι συγκεκριμένοι σας διευκόλυναν και αποχώρησαν. Υπάρχουν όμως και άλλοι, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό νομίζω ότι είναι ακόμη ουσιαστικό, οι οποίοι φέρονται εμπλεκόμενοι σε δύσοσμες υποθέσεις, όπως η Siemens, έστω και αν είναι μόνο από τα δωράκια που έπαιρναν από τον κύριο Χριστοφοράκο. Άλλοι υπουργοί σας, οι οποίοι κάνουν πολυτελείς κρουαζιέρες ή πολυτελή διήμερα στο εξωτερικό με έξοδα του Υπουργείου τους σε περιόδους λιτότητας και γενικών περιορισμών. Και πέρα από την περιπτωσιολογία, το ερώτημά μου είναι, κύριε Πρόεδρε, αν κερδίσετε, με τους ίδιους ανθρώπους θα συνεχίσετε την πορεία στην κυβέρνηση και στο κόμμα? Και μια διαφθορά που έχει προκύψει επί των ημερών σας αυτά τα 5,5 χρόνια, πώς θα την αντιμετωπίσετε? Ευχαριστώ. Ακούστε, τη μεν αυτοκριτική μου την έχω κάνει και δεν χρειάζεται να επανέλθω, όπου έσφαλα. Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένο ότι η διαφθορά δεν προέκυψε στα 5,5 χρόνια. Η διαφθορά είναι ένα φαινόμενο ενδημικό στις κοινωνίες. Εμείς δεν είχαμε και δεν έχουμε και ούτε έχω ποτέ κανένα λόγο να κρύψω κάτι. Όλες όσες υποθέσεις ανεπίδησαν, εμφανίστηκαν, καταγγέλθηκαν, πήγαν και βρίσκονται στη δικαιοσύνη. Πολλές κατέληξαν, άλλες είναι υπό ενέργεια. Επειδή αναφερθήκατε στη Siemens, θέλω να πω, για να μην πλανώνται παρεξηγήσεις, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέση με τη Siemens, δεν έχει πάρει χορηγίες ή χρήματα από τη Siemens, και μάλιστα θα προκαλούσα οποιαδήποτε αρχή να έρθει να ελέγξει τα βιβλία της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό είμαι κάθετος. Τώρα, από εκεί και πέρα μου λέτε τα ίδια πρόσωπα. Βεβαίως, μετά από μια εκλογική νίκη και ένα καινούριο ξεκίνημα, θα έχεις και πολλά καινούργια πρόσωπα. Καινούργια πρόσωπα και από το στελεχειακό στο δυναμικό. Επιτρέψτε μου να πω ότι μία από τις σκέψεις, τους συλλογισμούς που με διέπουν αυτό το χρονικό διάστημα, είναι ότι θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε και πρόσωπα εκτός του αμέσου χώρου της πολιτικής, περισσότερο από ό,τι το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Ειδικά σε μια περίοδο που χρειάζεται να κάνεις μια πολιτική δύσκολη και ανηφορική, μπορεί στο χώρο